Κάπου είχε κάτι. Μάλιστα. Τι ακριβώς γίνεται εδώ και τι ακριβώς γίνεται με σένα. Καταρχήν εσύ από πού είσαι, ήρθες, μου έλεγες πριν ότι ήρθες από τη Θεσσαλονίκη. Ήρθα από τη Θεσσαλονίκη γιατί μένω και σπουδάζω. Τι ηλικία έχεις, Παναγιώτη? Είμαι 23 χρονών. Έχεις σπουδάσει? Σπουδάζω τώρα στη Θεσσαλονίκη μέσα στο τμήμα γαλλικών σπουδών, στο πτυχίο μου. Και παράλληλα κάνω μουσικές σπουδές στο κρατικό οδείο και στο δημοτικό οδείο. Πιάνου, ανώτερων θεωρητικών και κλασικού τραγουδιού. Τι ανάγκες σε έσπρωξαν να βρεθείς στην Ελπίδα? Καταρχήν, τι είναι η Ελπίδα, γιατί είδαμε πολύ λίγα πλάνα. Είδα κόσμο, είδα να τραγουδάτε κάποια τραγούδια, φαγητά, συμπαραστέκεστε κάπου, τι, πώς, γιατί. Λιγάκι, ας πούμε, ανάπτυξε μου αυτή την ιδέα, αυτό που έτσι περνάει σαν στοιχειάκι από το βίντεο. Δώσ' μου την κεντρική του ιδέα. Να σας εξηγήσω, αν και δεν είμαι φυσικά, θα τα γνωρίζουν αυτά, επειδή εγώ βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη και έχουμε περισσότερη επαφή με το στέκι της Ελπίδας εκεί, στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να σας πω ότι είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από παιδιά, από άτομα που έχουν μια αγάπη απέναντι προς τον συνάνθρωπο και σαν απότερος του σκοπός είναι να τους βοηθήσουν αυτό, όλα τα περιθωριοποιημένα άτομα που βρίσκονται είτε στην Ομόνοια είτε σε καταγόγια, άνθρωποι που δεν έχουν που να φάνε και που να κοιμηθούν, να τους βοηθήσουν, αλλά και παράλληλα να τους μιλήσουν για την αγάπη που μπορεί να δώσει ο Θεός. Καθώς έχουμε τα Χριστούγεννα και καθώς γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα, είναι ένας πολύ όμορφος τρόπος να μιλήσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, να τους δείξουμε την έμπρακτα την αγάπη μας. Πολλές φορές είμαστε τόσο, δείχνουμε την αγάπη μας μόνο με τα λόγια. Αλλά δεν φτάνει τελικά να τον δείχνεις την αγάπη σου μόνο με τα λόγια. Σε αυτά τα άτομα, σε αυτές τις πονεμένες ψυχές που έρχονται και σε κοιτάνε. Και θυμάμαι τις προάλλες. Πριν συνεχίσεις, θα ήθελα να έχω κάποιες, κάποιες απορίες και να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις. Γιατί υπάρχει μεγάλη δυσπιστία και καλά κάνει και υπάρχει δυσπιστία. Εγώ είμαι εναντίον της δυσπιστίας και είμαι ένας κατεξοχήν εύπιστος. Ευκολόπιστος άνθρωπος. Όμως πολλές φορές και ο κόσμος και εγώ και όλοι μας έχουμε βρει τον πελά μας από αυτή, αν θέλεις, την ευπιστία. Κάτω από το όνομα του Θεού και κάτω από πολλά ονόματα συμβαίνουν πολλά πράγματα, έτσι λοιπόν ώστε να υπάρχει αυτή η δυσπιστία η οποία είναι παγιωμένη μέσα στον κόσμο. Να γίνω σαφής. Βλέπω Πανελλήνια Ιεραποστολή Συμπαράστασης. Με το Ιεραποστολή μου μπαίνουν στοιχεία θρησκευτικά. Είστε χριστιανοί ορθόδοξοι? Οι άνθρωποι που μπαίνετε εκεί. Ερώτημα πρώτο. Δεύτερο, στέκει Ελπίδα. Τι είναι, σύλλογος? Είδα και κάποια στιγμή στο βίντεο όνομα για να γραφτούν μέλη. Τι ακριβώς γίνεται εκεί? Οι άνθρωποι που είναι εκεί είναι χριστιανοί ορθόδοξοι? Είναι κάποια αίρεση? Κρύβεται κάτι? Αυτά τα πράγματα να τα πούμε, να τα ξεκαθαρίσουμε, γιατί πίσω από μεγάλα λόγια και πίσω από το όνομα και το θέλημα του Θεού συμβαίνουν πολλές φορές πολλά πράγματα. Εντάξει, δικαιολόγησέ μου αυτή τη δυσπιστία. Είναι η δυσπιστία ενός ευκολόπιστου ανθρώπου. Μάλιστα. Που όμως πολλές φορές την έχει πατήσει. Πολύ καλά κάνετε, κύριε Μητρούτσικη, που έχετε όλες αυτές τις δυσπιστίες. Πραγματικά, στο όνομα του Θεού, που μπορούν να λένε κάποιοι άνθρωποι, γίνονται πολλά και διάφορα πράγματα. Έχουν γίνει εγκλήματα. Και έχουν γίνει και εγκλήματα, και να μην ξεκινήσουμε από την ιστορία στο όνομα του Θεού, τι μπορούσαν και γίνανε, από γνωστές ίσως θρησκείες ανά τον κόσμο, και να μην αναφέρουμε τα ονόματα. Αυτό που θέλω να πω γενικότερα είναι ότι τα άτομα και τα μέλη αυτά, ας, να μην πούμε για μέλη, δεν είναι λάθος όρος, ας πούμε, η ομάδα αυτή εδώ, αποτελείται από άτομα τα οποία μπορεί να ανήκουν σε διαφόρους δογματικούς, ας πούμε, πείτε το, και χώρους. Παρ' όλα αυτά όμως δεν συγκλίνουν, δεν αποκλίνουν για την ακρίβεια από το σύμβολο της πίστεως, το σύμβολο των πατέρων της Εκκλησίας μας. Αυτό σημαίνει ότι το στέκι της Ελπίδας αποτελείται από άτομα που πάνω απ' όλα
Δεν τους ενδιαφέρει τόσο η δογματική τοποθέτηση, να σας το δώσω διαφορετικά, αλλά τους ενδιαφέρει περισσότερο. Έχουν πρώτα απ' όλα μια ζωντανή σχέση, ας πούμε, με τον Θεό. Μια σχέση που τους δίνει αγάπη, και αυτήν την αγάπη με αυτόν τον τρόπο θέλουν να τη μεταφέρουν στους ανθρώπους αυτούς του υποκόσμου πολλές φορές. Υπάρχει σε αυτή την ιστορία κάτι σαν ιδρυτής? Σίγουρα θα υπάρχει. Βεβαίως. Δεν είναι κατοχυρωμένη και βάσει του νόμου? Βεβαίως. Ο ιδρυτής ποιος είναι? Στην περίπτωση αυτή εδώ θα σας παραπέμψω στον αρμόδιο για να σας δώσω την απάντηση, ναι. Ο οποίος είναι ο κύριος Ηλίας Αρμένης. Τον οποίο τον έχουμε μαζί μας. Τον έχουμε μαζί μας. Ο οποίος είναι ιδρυτής της Ελπίδας. Της Πανελλήνιας Ιεραποστολής Συμπαράστασης ή ΠΙΣ. Άρα έχουμε κάνει με τον ιδρυτή. Γεια σας. Καλησπέρα. ξεκίνησε πώς? Με δική σας πρωτοβουλία. Με δική μου πρωτοβουλία. Ξεκίνησε το 1983, όταν και εγώ προερχόμενος από προβλήματα οικογενειακά που με τη δύναμη του Θεού λύθηκαν, θα το εξηγήσω μέσα αυτό τι είναι, και από προβλήματα άλλα παρανομίας, ήμουν μικρός, είχα μπερδευτεί με κλοπές, είχα πάει στα δικαστήρια κλπ, ανήλικος, το 1974. Όλα αυτά μου δημιούργησαν πολλές μέσα μου τάσεις βίας, αντίδρασης κλπ. Κάποια στιγμή όμως ήρθα σε επαφή με όλα αυτά τα πράγματα που ακούμε για το Θεό, αλλά που ποτέ δεν με έπειθαν, αλλά τότε με έπεισαν, όταν μου μίλησε κάποιος και μου είπε ότι εμπιστέψου σε αυτόν και αυτός μπορεί να σε βοηθήσει. Και είδα τη ζωή μου να αλλάζει από τότε. Και μετά, όταν άρχισε η ζωή μου να παίρνει μια καινούργια πορεία, πήγα φαντάρος, μεταπαντρεύτηκα, η γυναίκα μου είναι εδώ. Και μετά, μέσα στην καρδιά μου, επειδή ο Θεός με άλλαξε εμένα, μπορούσα να δω τον κόσμο διαφορετικά. Μπορούσα να δω τους νέους, μπορούσα να δω τις οικογένειες, τους ανθρώπους που είναι στους δρόμους, μέσα στα ναρκωτικά. Λίγα να ρωτήσω κάτι. Ξεκίνησα μια ομάδα. Δηλώνεις βαθιά θρησκευόμενο άτομο. Βαθιά, κανονικά, φυσιολογικά. Επίτρεψέ μου αυτή την υπερβολή. Okay. Από ποιο μετέριζε, από ποιο χώρο, από ποιο δογματικό πόστο, έτσι όπως το ανάφερε πριν. Όπως ακριβώς. Εύστοχα θα λέγα ο Παναγιώτης. Ναι. Έχεις, ναι, αυτό το εύστοχο είναι η πραγματικότητα. Ναι, αλλά από ποιο δογματικό χώρο? Από κανέναν. Της Ορθοδοξίας. Απλά χριστιανικό χώρο. Που έχει τόσο μεγάλο έδαφος και είναι ανάγκη πια. Το ερώτημά μου είναι λοιπόν. Να κινηθούμε σε αυτό το έδαφος. Ναι, το ερώτημά μου είναι η Εκκλησία και η ενεργητική σου συμμετοχή στα κοινά, έτσι όπως προσδιορίζεται την Εκκλησία, δεν σε κάλυπτε? Οπωσδήποτε με καλύπτει η Εκκλησία του Χριστού, αλλά θα έλεγα ότι επειδή πρέπει να πλησιάσουμε πάρα πολλούς περισσότερους ανθρώπους και πιστεύουμε ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι σε όλα τα δόγματα, και σε όλα τα δόγματα υπάρχουν και τις χριστιανικές ομάδες που πιστεύουν στο σύμβολο της πίστεως και έχουν την Αγία Γραφή έτσι σαν βάση. Δεν μιλάω για αιρέσεις, δεν μιλάω για παραθρησκευτικές οργανώσεις. Επειδή σε όλους αυτούς τις ομάδες υπάρχουν, τους φορείς υπάρχουν πολύτιμα πρόσωπα για να βοηθήσουν, γι' αυτό έχουμε πολύ ανοιχτή την αγκαλιά μας. Μα η Εκκλησία έχει ανοιχτή την αγκαλιά της για σε όσους μετανοούν, είτε είναι από αιρέσεις, είτε είναι από παραθρησκευτικές οργανώσεις, είτε είναι κλεισμένοι στη φυλακή, υπόδικοι. Ναι. Αυτό είναι το. Ακριβώς. Η εκκλησιαστική πίστη και η πίστη της Ορθοδοξίας. Mm-hmm. Ότι είναι ανοιχτές οι αγκαλιές για όλους. Μόνο εμείς δεν θα όσους θέλαμε. Θα θέλαμε να μετανιώσουν. Εμείς δεν θα θέλαμε να το βάλουμε εκεί ένα τέρμα Ορθοδοξία. Θέλουμε να είμαστε ανοιχτοί και να λέμε ότι είμαστε χριστιανική ομάδα. Mm-hmm. Είμαστε αναγνωρισμένοι, επειδή κάνατε μια ερώτηση πριν, αναγνωρισμένοι από το κράτος με αριθμό πρωτοδικείου Αθηνών. Είμαστε μια μη κερδοσκοπική, κοινωνική και χριστιανική Λία, κίνηση. Λία, ρωτάω επίμονα με την έννοια πια ότι πίσω ή και μπροστά από την Ελπίδα μπορεί να κρύβεται μια αίρεση. Και εδώ είναι ακριβώς αυτό το θέμα της δυσπιστίας, όπου η Ελπίδα, η Πανελλήνια Ιεραποστολή Συμπαράστασης, να είναι το μετοπικό αυτής της αίρεσης με ένα κοινωνικό προφίλ, με ένα κοινωνικό πρόσωπο, όπου πίσω από εκεί να συμβαίνουν και να τεκταίνονται διάφορα. Ναι. Συγγνώμη που στα λέω μα, αλλά να τα πω αυτά που μπορεί και κάποιος τηλεθεατής να τα υπονοεί. Αντρέα, να σου πω ναι. Γι' αυτό. Ναι. Ένα από τα βιβλία που μου αρέσει πάρα πολύ, δεν ξέρω αν το έχει διαβάσει, είναι ο Μικρός Πρίγκιπας. Δεν ξέρω αν το έχει διαβάσει, τον Εξπερί. Σε αυτό το βιβλίο μου αρέσει κάτι που λέει. Λέει ότι οι μεγάλοι πολλές φορές μαθαίνουν για να σχολιάσουν κάποιον από τη θέση του, από το όνομα και τον σχολιάζουν. Από πόσα λεφτά έχει. Ενώ λέει τα παιδιά, για να γνωρίσουν κάποιον, μαθαίνουν από το πώς παίζει, ποιους φίλους έχει. Μάλιστα. Έτσι. Να σου πούμε ότι είμαστε αυτό και εκείνο, δεν σημαίνει τίποτα.
Έτσι, είμαστε Ορθόδοξοι. Δεν σημαίνει τίποτα. Λέει κάπου στην Αγία Γραφή, δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου. Αυτό που εμείς που θέλουμε να κάνουμε είναι αυτό. Να πλησιάσουμε τους ανθρώπους σαν παιδιά. Πώς είναι το μικρό όνομα, Βασίλης. Δηλαδή με αγάπη. Συμφωνώ απόλυτα. Με καταλαβαίνεις, θέλω συμφωνώ. Να σου πω. Τα λόγια μου είναι μεγάλα. Δεν κάναν τίποτα. Αν δεν νιώσει. Οι πράξεις να μην είναι μεγάλες και να είναι μικρές. Από την άλλη μεριά όμως, εδώ έρχεστε σε εμάς, συναντιόμαστε με κάποια πράγματα τα οποία ούτε μπορεί να κρίνει ο τηλεθεατής, ούτε ακόμα και εγώ ίδιος που έρχομαι σε επαφή μαζί σας. Υπάρχει ένα βίντεο και υπάρχουν οι καλές σας προθέσεις. Δηλαδή, αν πραγματικά είχα βιώσει το τι κάνετε, το τι προσφέρατε, θα μπορούσα να το πω. Με λόγια βέβαια. Ή θα μπορούσα να συνδεσμολογηθώ μαζί σας και να το λέω με πράξη. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Οπότε έλα μια μέρα στο στέγη. Να δεις πως είναι. Συμφωνώ και με το μικρό πρίγκιπα. Ίσως μια αντιρρησούλα να έχουμε στην πότα σου, η οποία φαίνεται λίγο βάρβαρη. Την πήρα για να ψηλώσω. Η επίσημη εκκλησία, τι αντιμετώπιση έχει, θα το βρει αν δεν υπάρχει κάποια εκκλησία εκεί κοντά, ο παπάς της ενορίας, ανοίγεται σε κάποια ενορία, τι αντιμετώπιση έχετε, η Ελπίδα τι αντιμετώπιση έχει. Δεν έχουμε κάποια κακή αντιμετώπιση και πολλές φορές έχουμε συνεργαστεί με ιερείς, συνεργαζόμαστε όπου μας ανοίγει η πόρτα, στις φυλακές, πάμε και στις φυλακές, επισκέψεις και αλλού, οπουδήποτε μπορούμε. Είδα ένα, να μου επιτραπεί ο όρος, δεν είναι σωστός, όχι ένα τελετουργικό, αλλά κάποια στοιχεία, δηλαδή, εσύ τραγουδούσες. Εγώ προσπαθούσα. Είσαι καλύτερος έτσι στο ζωντανό, δεν είναι ίσως φταίει το βίντεο. Λοιπόν, σε είδα να τραγουδάς ένα τραγούδι για αγάπη, για θρησκεία, για Θεό και από κάτω έβλεπα ανοιχτά χέρια, ορχήστρα, είδα και ένα βιολί στο βάθος. Ναι. Κάνει και εντύπωση και το βιολί. Λοιπόν, και από κάτω είδα ανθρώπους να το σηκοψιθυρίζουν και να ανοίγουν τα χέρια. Μου θυμίζει κάποια φίλμς έχω δει έτσι, στην Αμερική, ας πούμε, που γίνεται ένα σόου θρησκευτικό. Δηλαδή βγαίνουν κάποιοι άνθρωποι και αρχίζουν και μιλάνε για τα θαύματα του Θεού και από κάτω, ας πούμε, σταυροκοπιούνται, χτυπιούνται, κάνουν τέτοια πράγματα. Αυτό το τελετουργικό έχει να κάνει με κάτι, είναι αυθορμητισμός, είναι αντίδραση του καθενός, έχει στοιχεία τελετουργίας. Υπάρχουν όρια. Αν έρθω εγώ λοιπόν και την ώρα που τα λες αυτά τραγουδάω αλλά χορεύω και rave, τι γίνεται? Δεν νομίζω ότι... Καταλαβαίνεις το ερώτημα. Ναι, το βάζω στην υπερβολή βέβαια. Δεν νομίζω ότι οι ρυθμοί που είχαμε μπορούν να χορευτούν rave, αλλά ο καθένας είναι ελεύθερος μέσα εκεί να εκφραστεί. Μπαίνει κάποιος που είναι κοιμάται στους δρόμους και μένει κάπου, κάθεται κάπου εκεί και απλά παρακολουθεί. Δεν του είπε κανένας να κάνει κάποιες κινήσεις, δεν του είπε κανένας να συμμετέχει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ο άλλος όμως μπαίνει μέσα και σηκώνει τα χέρια του ψηλά. Αυτό το παιδί που είδατε που σήκωσε τα χέρια του ψηλά είναι αυτός που κάθεται πίσω μου, ο Μιχάλης. Ο αγαπητός μας Μιχάλης, ο οποίος αυτό που σήκωσε τα χέρια του ψηλά κάτι δηλώνει. Κάτι δηλώνει, είναι κάτι προσωπικό, κάτι που έχει ζήσει. Να ρωτήσω τι δηλώνει μια σκηνή ο Μιχάλης πίσω. Βέβαια. Μιχάλη, γιατί, πώς ένιωσες την ανάγκη να σηκώνεις τα χέρια λοιπόν, στο τραγούδι του φίλου του Ηλία? Λοιπόν, καταρχήν εκεί πέρα που τραγούδησε ο Ηλίας, δηλαδή εγώ σήκωσα τη χέρια, δηλαδή είπα μια ευχάριστηση στο Θεό, δηλαδή. Ήταν η ευχάριστηση στο Θεό, η οποία βρισκόμουν και εγώ σε πολλά προβλήματα παλιά, βέβαια. Αν θέλω να το πω, δηλαδή, δύο λόγια για αυτό το θέμα, μπορώ να πω, δηλαδή. Λοιπόν, κοιμόμαστε στην Ομόνοια, βέβαια, καταρχήν. Είχα πλήσει με ναρκωτικά και με πολλά πράγματα. Λοιπόν, έχανα και πολλά λεφτά σε ηλεκτρονικά παιχνίδια, σε τυχερά παιχνίδια, βέβαια. Και δεν ήξερα δηλαδή τι να κάνω. Δούλευες? Δούλευα νυχτερινή δουλειά βέβαια. Αλλά η νυχτερινή δουλειά δεν είναι δουλειά, δηλαδή για να καταλάβεις τι είναι η ζωή. Σε καθαρές δουλειές δούλευες? Σε πονηρές δουλειές. Σε πονηρές δουλειές, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, κάποια στιγμή πάω εκεί σε ένα μαγαζί δηλαδή που με ηλεκτρονικά παιχνίδια, η οποία ήμουν άρρωστος σε αυτά τα παιχνίδια, δηλαδή έπαιζα πολλά λεφτά σε αυτά. Και είχα σχέση με πολλοί άνθρωποι διάφοροι δηλαδή, που είναι δηλαδή στους δρόμους, που κοιμούνται στους δρόμους, που πάνε να κάνουν διάφορα πράγματα, και οποία εγώ δεν ήξερα, ήμουν και αγαθός τότες δηλαδή, και πήγα να μου πει και έπαιζε σε αυτά τα πράγματα. Αρχίζω να πίνω χάπια, να πίνω χασίσια και τέτοια πράγματα, χωρίς να ξέρω τίποτα, δηλαδή πού θα καταλήξω. Λοιπόν, κάποια στιγμή ένας ομονιακός παιδί, δηλαδή, τον ήξερε έτσι, μια καλημέρα, μια καλησπέρα είχαμε αυτόν, με λέει ότι να σε πάω κάτω σε ένα στέκι, λέει. Πριν σου πει, σε αυτό το αδιέξοδο που βρισκόσουν, εσύ ένιωθες ευτυχισμένος ή καταλάβαινες ότι κάτι δεν πάει καλά? Ε? Δηλαδή, πρωτού να πάω... απελπισμένος, δεν άκουσα τι είπες. Συγγνώμη, συγγνώμη να σας πω. Ναι. Λοιπόν, πρωτού να πάω στο στέκι, που είχα κάσει γύρω στα 150 χιλιάρικα, σε μηχανήματα, σε τέτοια συγκεκριμένα παιχνίδια,
Ήμουν απελπισμένος. Απελπισμένος. Δηλαδή, όχι μόνο εκείνη τη στιγμή, αλλά πολλές φορές. Γενικά. Σε αδιέξοδο, ναι. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, όταν με λέει αυτό το παιδί, όταν πάμε κάτω εκεί πέρα να. Είμαι και μυστικός βέβαια. Πάμε να φάμε κάτι λέει, εκεί πέρα, λέει, γιατί προσφέρουν και τέτοια φαγητά και τσάκι και τέτοια πράγματα. Εγώ κάτσε τώρα, τι μας λες τώρα να μου. Είναι δυνατόν, τζάμπαρε, εσύ τον λέω. Πρέπει να δω, ρε χαζέ, με λέει να βγούμε. Λοιπόν, πάω εκεί πέρα να βγες, χωρίς να ξέρω τίποτα. Το μυαλό μου ήταν κάπου αλλού. Λοιπόν, πάω εκεί πέρα, βλέπω άνθρωπος να μου. Και ο Βασίλης εκεί πέρα που ήταν, περιμένει εκεί πέρα στην πόρτα και μου λέει, έλα κάτω, κάτσε να φάσει εσύ κανένα πιάτο φαγητό. Λέω και εγώ, αν είναι δυνατόν. Λεφτά είχα. Αλλά προτιμούσα να τα χάσω σε ηλεκτρονικά παιχνίδια. Και τώρα δεν πήγαινα δηλαδή να φάω, να κάνω δουλειά. Εσύ δεν τάζεσαι στον εαυτό σου, τάζεσαι στα μηχανήματα. Μπράβο, ναι. σε μηχανήματα, σε πολλά πράγματα. Λοιπόν, πάω εκεί πέρα, όπως πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν της ομονίας εκεί πέρα και ακούνε και κάνουν. Εγώ πάω εκεί πέρα να πούμε και εγώ πραγματικά έψαχνα κάτι. Πραγματικά έψαχνα κάτι. Δηλαδή, να βρω κάτι, το κενό που ήταν μέσα και θέλω να την γεμίσω. Και τι βρήκες, Μιχάλη? Εκεί πραγματικά βρήκα τη συμπαράσταση του Ηλία και όλους εκεί πέρα. Βρήκα δηλαδή μια ειρήνη μέσα μου. Όταν άκουσα πρώτα απ' όλα, άκουσα τι λέγανε, άκουσα που διαβάσανε την Αγία Γραφή κάτι πράγματα, κάτι εδάφια και τέτοια και λέω, πράγματι υπάρχει Θεός, έλεγα, μέσα μου. Πώς να το εκφράσω έξω. Δηλαδή. Πόσο καιρό πηγαίνεις, Μιχάλη, στην Ελλάδα? Λοιπόν, από τον Απρίλιο, φέτος τον Απρίλιο πήγα εκεί πέρα, δεν ήξερα τίποτα τι ήταν βέβαια έτσι. Παλιά ήταν κλαρίνα, παλιά εκείνο. Και εγώ περνούσα δε, το στέκι της επίσης, τι σημαίνει τίποτα. Απελπισμένος, δεν ήξερα τίποτα. Και όταν πάω εκεί πέρα, μου πράγματι έγινε αυτό που σας είπα δηλαδή. Πώς πηγαίνεις από τον Απρίλιο, πηγαίνεις κάθε μέρα? Το καλοκαίρι δεν πήγαινε κάθε μέρα γιατί δούλευα στη Χαλκιδική. Τώρα, αυτούς τους μήνες του φθινοπόρου, ναι, και του χειμώνα. Βέβαια. Τρεις φορές την εβδομάδα. Τρεις φορές την εβδομάδα όταν. Τρως εκεί όταν πηγαίνεις? Καμιά φορά και τρώμε κιόλας, γιατί δεν είναι κακό. Εσύ δουλεύεις? Τώρα δουλεύω βέβαια, γιατί παλιά δεν δούλευα βέβαια. Ναι. Τώρα που δουλεύεις και έχεις χρήματα, βοηθάς οικονομικά την Ελπίδα? Όσο προσπαθώ να μου. Πού και πού προσπαθώ και. Δηλαδή, εντάξει. Ό,τι μπορούμε βέβαια. Κάτσε να μην το κάνεις λίγο λιανά. Όσο προσπαθώ ότι μπορούμε. Βοηθάς ή δεν βοηθάς? Δηλαδή εννοείς ότι στο στέκει. Οικονομικά. Όπως σε βοήθησε κάποιους μήνες και έτρωγες που δεν είχες λεφτά, τώρα που βγάζεις λεφτά, δίνεις λεφτά στην Ελπίδα? Όταν έχω δίνω, γιατί δεν με φτάνουν και γιατί γκρόσταγα και όλες λεφτά. Πόσα έχεις δώσει συνολικά στην Ελπίδα? Μα δεν, να σας πω, δεν έχω δώσει πολλά. Να σας πω να πούμε, να δεν έχω δώσει καθόλου. Πώς να σας πω, δηλαδή κάπως έτσι να. Αποφάσισες, έχεις δώσει ή δεν έχεις δώσει? Ναι. Έχω δώσει όμως την καρδιά βέβαια σε εκείνο το στέκι. Α, την καρδιά. Η καρδιά είναι πιο σημαντική από τα λεφτά. Αλλά μπαίνω σε ένα άλλο ερώτημα που είναι κι άλλο ένα θέμα αμφισβήτηση. Έχεις δώσει χρήματα τώρα που βγάζεις? Δηλαδή, κοίταξε. Χρήματα καθαρά δεν έχω δώσει τώρα. Σε τι είσαι, είδος πλεόνες, γιατί? Όχι, λοιπόν, χρήματα καθαρά. Έστω και βρώμικα. Δηλαδή χρήματα, δηλαδή λεφτά. Ναι. Δηλαδή έτσι, στο χέρι, πώς να σου πω. Όχι στο χέρι, δεν πας σε κάποιον και του λες πάρε. Έχετε ένα κοινό ταμείο. Πας και βάζεις κάποια λεφτά. Ναι. Εγώ πάντως δεν έχω δώσει, αλλά δεν έχω δώσει, να σας πω δηλαδή δεν έχω δώσει. Ωραία. Γιατί. Ωραία, εντάξει, να μείνουμε εδώ. Γιατί μου είπες δίνω, δεν δίνω, αποφασίσαμε ότι δεν έχεις δώσει. Εννοείς ότι μάλλον δίνεις, βοηθάει. Αυτό εννοείς. Έτσι, αυτό. Όχι, εμένα η ερώτησή μου ήταν σαφής. Δεν ήταν αν βοηθάει, δεν βοηθάει. Ναι. Μου είπε μια σημαντική κουβέντα περί καρδιάς. Ναι. Αλλά επειδή θέλω να έρθω λιγάκι, ρωτώντας όλους σας και κυρίως τον Ηλία, μιας και είπαμε ότι είναι ιδρυτής της Ελπίδας, οικονομικά πώς βγαίνει αυτή η ιστορία? Αυτό που είπε ο Μιχάλης, τώρα τον μπέρδεψες λίγο, Αντρέα. Εγώ τον μπέρδεψα. Έχει αυτό μπερδεύτηκε. Με έχει δώσει πάρα ο Μιχάλης, αλλά δεν θέλω. Εγώ προσπάθησα να γίνω σαφής. Έχει δώσει έτσι ένα χιλιάρικο να πάρουμε ψωμί, να πάρουμε καφέ που δίνουμε εκεί στους άστεγους ανθρώπους. Πόσους άστεγους έχετε? Έρχονται μια εκατοσταριά. Την ημέρα? Όχι, όχι. Μπορεί να είναι περίπου καμιά φορά και παραπάνω από 170. Την ημέρα? Όχι πάντα. Το συσίτιο, πιο πολύ. Το συσίτιο που βγαίνει για αυτούς στοιχίζει. Ναι, ναι, αυτό θα σου απαντήσω. Το ενίκιο της Ατοβριάνδου στοιχίζει. Ναι, βέβαια. Οι δραστηριότητες γενικότερα στοιχίζουν. Είμαστε σε μια εποχή που για να πεις κείμενο πληρώνεις. Όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά τα χρήματα από πού βγαίνουν? Αυτά βγαίνουν από ανθρώπους σαν και εμάς, εμένα, τον καθένα που δουλεύει εκεί, που υπηρετεί δηλαδή εκεί με την καρδιά του και αγαπάει αυτό το χώρο. Ανθρώπους οι οποίοι έχουν βοηθηθεί από αυτό το χώρο. Κάνετε έρανο? Όπως ο Μιχάλης, όχι. Έχετε βγει ποτέ για τις ανάγκες? Όχι, όχι. Της Ελπίδας? Έρχονται εξω Ελπίδας άνθρωποι που μαθαίνουν ότι κάτι είναι και σας δίνουν εισφορές? Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε αυτό το έργο, οι οποίοι είναι γονείς ανθρώπων που έχουν βοηθηθεί.
Είναι τα ίδια τα παιδιά τα οποία έχουν βοηθηθεί από αυτό το πρόγραμμα. Είναι άλλοι φίλοι μας γνωστοί μέσα στο ακροατήριο. Υπάρχουν εδώ γιατροί και φαρμακοποιοί και διάφοροι φίλοι που μας βοηθούν δίνοντας, γιατί βλέπουν, αγαπούν, γνωρίζουν και γι' αυτό δίνουν. Βλέπουμε τους εαυτούς μας έτσι, σαν ομάδα, σαν καλούς Σαμαρίτες, γιατί οι ίδιοι ήμασταν μπλεγμένοι σε πολλά προβλήματα. Δηλαδή, δεν το φτιάξαμε κάποιοι καλοί άνθρωποι για να, σαν φιλανθρωπία για τους άλλους που είναι κακοί. Ο σκοπός μας δεν είναι αυτό. Ήμασταν όλοι που αποτελούμε αυτήν την ομάδα παιδιά με προβλήματα, παιδιά με ανάγκες, με δυσκολίες, που με τη βοήθεια του Θεού πραγματικά άλλαξε η ζωή μας ουσιαστικά, και αυτή η αλλαγή τη μεταδίδουμε και σε άλλα παιδιά που ήταν κάποτε μαζί μας. Έτσι. Αυτό θέλω να μείνει, γιατί πολλές φορές υπάρχουν και πολλοί σύλλογοι που είναι φιλανθρωπικοί και είναι οι καλοί και βοηθάνε. Εμάς δεν είναι ο σκοπός μας έτσι. Εμείς μιλάμε σε ανθρώπους που ήμασταν μαζί κάποτε. Εσύ πώς μπλέχτηκες με την καλή έννοια του μπλεξίματος, ναι, με την Ελβίδα? Θα σου πω κάτι, ήμουν καχύποπτος σαν και εσένα κάποτε. Δηλαδή, καχύποπτος με την καλή έννοια. Και ήμουν με ένα φίλο που ήταν στα ναρκωτικά και όλα αυτά. Και μου λέει, ήταν τότε το στέκι στην πλατεία Βάθης. Και μου λέει, υπάρχει ένα στέκι, μου λέει, με χριστιανούς, μου λέει, να πάμε να κάνουμε λίγο πλάκα. Μου λέει, δίνουν και τσάμπα καφέ. Μου λέει, να δεις, μου λέει κάτι χριστιανές εκεί, πώς προσεύχονται, πώς κάνουν, και έτσι κάνουμε πολύ πλάκα. Σε εκείνη τη φάση όμως στη ζωή μου, εγώ έψαχνα πολύ. Θέλω να σου πω κάτι, ότι είχα ασχοληθεί πάρα πολύ με φίλο σου, φιλοσοφία. Να πούμε για καφέ, να δούμε τις χριστιανές που είναι παιδί. Έτσι μου λέει. αυτή είναι η αλήθεια. Μέσα στην πλατεία, βάσει κιόλας, λέμε χριστιανικό στέκελ, τι θέλουν αυτοί σε εμάς. Έψαχνα πολύ, έτσι, άνοικα ιδεολογικά σε αναρχικές ομάδες. Και έψαχνα πάρα πολύ. Και μάλιστα τα είχα συνδέσει όλα. Είχα συνδέσει χριστιανισμό, αναρχία, ειρηνισμό, όλα τα είχα πει, όλα ωραία είναι. Αλλά μέσα μου, έτσι, διάβαζα πολύ, μ' άρεσε πάρα πολύ ο Καζαντζάκης, έτσι. Αλλά μέσα μου, δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει το Ζορμπά του Καζαντζάκη, που του λέγε ο Ζορμπάς, του λέγε τι είναι μετά τη ζωή, και του λέγε ο Καζαντζάκης, του λέγε δεν ξέρω, και του λέγε σε Καλαμαράς. Έψαχνα την ουσία. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις. Και όπως μου τα έλεγε, λέω ας πάμε. Και όταν μπήκα μέσα, έτσι, και είδα τα παιδιά, λέω, τι είναι εδώ, λέω, πώς είναι καμιά αίρεση, λέω. Έτσι, είχα δει και ένα από την ομάδα, με μουσι, και το αστείο ότι ενώ είχα μπλέξει με πάρα πολλά, μόλις πήγα εκεί, λέω, όχι, πρόσεξε, Βασίλη, μην μπλέξει με καμιά αίρεση. όπως το λες και εσύ. Και γι' αυτό όταν μου είπαν πώς σε λένε, δεν σου είπα το όνομά μου, Χαϊδεμενάκος, είχα και άσχημο λίγο όνομα εκεί, και λέω, κάτσε να τους πω ένα όνομα που να με αποδεχτούν έτσι. Και τους λέω, Καταχουζινός. Ένα βυζαντινό όνομα, ένα ωραίο όνομα. Να μου πούνε, μπράβο, ωραίο. Να μην πατάμε σου, δεν μπλέξαμε. Και πραγματικά. Και θυμάμαι τότε είχα γνωρίσει τον Ηλία και ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, Αντρέα, που είναι σημαντικό αυτό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ότι δεν βρήκα ανθρώπους, είδα ανθρώπους νέους που να έχουν μια σχέση με το Θεό και να ζουν δυναμικά και να χαίρονται τη ζωή. Και το είχα ανάγκη αυτό. Γιατί συνέχεια συνέδεα την πίστη με το Θεό, με το μοναχισμό, με κάποια άλλα πράγματα, ενώ εκεί είδα ανθρώπους που ζούσαν και χαιρόντουσαν και αγαπούσαν το Θεό. Και μ' άρεσε αυτό. Συνέχισα και πήγαινα πολλές φορές. Δεν άλλαξε βέβαια τίποτα έτσι στη ζωή μου, αλλά συνέχισα και πήγαινα και ένιωσα ότι αυτό το μήνυμα που πήρα αυτά τα παιδιά και από τον Ηλία, και τον ευχαριστώ γι' αυτό, ήταν ότι πραγματικά ο Θεός με αγαπάει. Δηλαδή ένιωθα ότι δεν αξίζω τίποτα όταν είχα πάει. Και είχα μπλέξει σε πάρα πολλά, η οικογένειά μου είχε πάρα πολλά προβλήματα και ένιωσα αυτό το μήνυμα, ότι ο Θεός με αγαπάει. Τι ηλικία έχεις? Τώρα είμαι 26. 26. Ναι. Και... Ο γνωστός Χαϊδεμενάκος, 26 ετών, έτσι. Ο γνωστός Χαϊδεμενάκος, έτσι. Τώρα που θα με δείξει, έγινε πιο γνωστός. Με εξπερί και Καζαντζάκι και με τις γνωστές μπότες. Ναι. Τώρα αυτές είπαμε, είναι για τον Μπόι. Αλλά... Μπορείς να πεις την αλλαγή που έγινε στη ζωή σου. Θέλω να... Ναι. Και στα μαθήματα. Στο σχολείο ήμουν χειρότερος μαθητής κάποτε και εκεί στην πλατεία βάση βέβαια είναι και οι συνθήκες έτσι που αν είναι και κάποιος καλός μαθητής, μετά το διάλειμμα τον αρχίζουμε και είναι λίγο υποβασμένη η περιοχή. Και πραγματικά ένιωσα μια μέρα μια ιδιαίτερη σχέση με το Θεό που είναι κάτι που δεν μπορώ να το πω με λόγια, έτσι είναι μια εμπειρία και αν δεν το νιώσεις δεν μπορεί να το περιγράψεις. Πού το ένιωσες αυτό? Αυτό το ένιωσα μέσα στο στέκι. Θα σου πω, ήταν πρωτοχρονιά. Είχα μπαρκάρει μετά για ένα διάστημα, τους είχα χάσει και είχα ξαναγυρίσει. Ήτανε πρωτοχρονιά στο στέκι
Και όπως την πρωτοχρονιά μαζευόντουσαν όλοι μαζί, όλα τα παιδιά στο εκεί. Και έτσι λέγανε τις εμπειρίες τους όλο το χρόνο. Θέλω να σου πω ότι θυμάμαι τις προηγούμενες πρωτοχρονιές πριν εκείνη την πρωτοχρονιά, έλεγα έρχεται πρωτοχρονιά και πάλι θα την περάσω μόνος μου. Δεν ξέρω αν έχεις νιώσει τη σημερινή μοναξιά. Είναι κάτι που αν έχει ζήσει στον δρόμο και ίσως αν βλέπουν αυτοί οι παιδιά που είναι από ναρκωτικά, από προβλήματα, αυτή η λέξη σημαίνει πολλά για αυτούς. Και ήταν κάτι που το νιώθω και εγώ τότε έντονα. Και στο στέκι μαζευόμασταν όλοι και λέγανε τι έκανε ο Θεός στη ζωή τους. Και μου άρεσε που έβλεπα ανθρώπους χαρούμενους, πραγματικά χαρούμενους, ανθρώπους που δεν φοράγανε μάσκα, ήταν ειλικρινείς, μιλάγανε, να λένε ωραία πράγματα. Και λέω, Θεέ μου, θέλω μια χρονιά να πω κι εγώ κάτι για σένα, ό,τι έκανα. Και πραγματικά είναι αυτό που σου λέω, ένιωσα μια ιδιαίτερη εμπειρία και ένιωσα ότι κάτι ιδιαίτερο που δεν μπορώ να το περιγράψω, αλλά ένιωσα μια ειρήνη, ενώ εξωτερικά δεν φαίνονταν να αλλάζει τίποτα, μέσα μου ένιωσα μια διαφορετική κατάσταση. Και θυμάμαι ότι τόσο χαρούμενο και όταν βγήκα από το στίγμα που πήδαγα τόσο πολύ από τη χαρά μου, πέτυχα και ένα γεράκο που προχωράει και φοβήθηκε. Λέει, όχι, τι είναι αυτό που με χτυπάει. Είχα μια τέτοια χαρά. Και από τότε, ενώ γύρω μου δεν άλλαζε τίποτα, άλλαζε σιγά σιγά η ζωή μου. Και από μαθητή, ένα θαύμα, δηλαδή αυτό είναι ουσιαστικά θαύμα. Είχα μείνει μετά. Οι δύο μου αδελφέ ήταν φιλόλογοι. Έχουν τελειώσει φιλόλογοι. Και είχα μείνει μεταξυσταστέ. Σπασίκλε δηλαδή. Ναι. Γιατί εγώ, στην ίδια γειτονιά. Εγώ ενώ διάβαζα, μετά λέω πολύ κουλτούρα, δεν μου αρέσει κουλτούρα. Χρειάζεται με δυναμικά μέσα να αλλάξουμε την κοινωνία και δεν τα πήγαινα με τα σχολεία. Αλλά ενώ είχα δύο αδελφέ φιλόλογοι, είχα μείνει στο σχολείο μεταξυσταστέ στα αρχαία. Και αδελφό μου τρεπόταν να το πει. Πού να κάνει φροντιστήριο, λέει, αφού δεν προσέχει τον αδελφό σου. Μετά, από εκεί, όταν άρχισα πραγματικά να έχω μια σχέση με τον Θεό και να πραγματικά να αρχίζω να χαίρομαι, γιατί είναι κάτι διαφορετικό να μην γελάω με το στόμα, αλλά γελάω με την καρδιά. Να γελάω πραγματικά. Ένα από τα εξωτερικά φαινόμενα, γιατί το ουσιαστικό για μένα ήταν ότι βρήκα ειρήνη. Αυτό που ψάχνω. Αυτό που ίσως πιστεύω ότι ψάχνουν πολλοί άνθρωποι στη ζωή. Εσωτερική γαλήνη, εννοείς. Ναι. Όπως θες, πες το. Εγώ ξέρω ότι βρήκα αυτό που θέλω. Και αυτό που έγινε ήταν ότι εξωτερικά, ότι ενώ στο σχολείο ήμουν ο χειρότερος μαθητής, άλλαξα σχολείο βέβαια, και στο άλλο σχολείο έβγαλα μέσα όρο 20 παρακάτω. Και με βοήθησαν βέβαια και οι καθηγητές γιατί είδαν την αλλαγή μου. Και είναι φοβερό γιατί κάποτε όταν ο πατέρας μου πήγε να πάρει τους ελέγχους μου, πήγαινε πάντα σκυθροπός. Ήταν τελευταίο σειρά και το φωνάζαν πρώτοι και του κάναν παράπονα. Και θυμάμαι μια φορά έπαιζα και μπάσκετ, μου λέει: Καλά, παίζει μπάσκετ, μου λέει: Εδώ έχει τέτοιου βαθμού και παίζει μπάσκετ. Και άλλαξε, και όταν πήγε ο πατέρας μου να πάρει τους βαθμούς μου, δεν το πίστευε. Μπήκα σε μια σχολή, επειδή μου άρεσε αυτό το έργο, μπήκα και στη σχολή των κοινωνικής εργασίας, και από εδώ είναι κοινωνικής σύμβουλος, έτσι, που τα είπαμε, κοινωνικών λειτουργών στην Αθήνα. Σπούδαζα εκεί, μετά βρήκα τον άνθρωπο της ζωής μου, τη γυναίκα μου. Έχω κάνει μια οικογένεια τώρα, έχω ένα παιδί. Και δουλεύω πάλι σε μια εταιρεία μαζί με τις σπουδές, φορτωτής. Και μπορώ και ζω με ειρήνη. Και αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να πω. Έτσι. Και δεν είμαστε μια ομάδα μια που κοιτάμε από ψηλού, αλλά είμαστε στον δρόμο. Είστε πολύ μάλλον που θα μιλήσετε. Έχεις γοητευτικό λόγο και πιστικό λόγο. Και έχεις και χιούμορ και είσαι και γλυκό παιδί. Ωραία, αυτό το πήγε στη γυναίκα μου. Άμα με βλέπει. Πρέπει να την έχεις πει στη γυναίκα σου, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, οι ιδιώτες πάνω και η Ελευθερία Κεφαλά είναι αυτές που ήρθαν σε επαφή μαζί σας και έτσι κανονίστηκε αυτή η συνάντηση. Και απευθύνομαι σε εσάς, κορίτσια, και θέλω να σας ρωτήσω, ακούω ωραία λόγια, ωραία πράγματα και βλέπω και ωραίους ανθρώπους. Είναι ωραιοποιημένες οι καταστάσεις εδώ? Είδατε κάποια πράγματα που εν πάση περιπτώσει παίζοντας και το συνήγορο του διαβόλου θα μπορούσατε να θέσετε κάποια ερωτήματα? Γιατί εγώ δεν γνώριζα την ύπαρξη του Στεκιού, τη μαθαίνω τώρα. Μπορεί να πω ότι είμαι δύσπιστος, αλλά είμαι ένας καλοπροαίρετος άνθρωπος. Βλέπω πραγματικά χαμογελαστούς ανθρώπους. Αυτό που είπες, όχι η σύσπαση αυτών των μειών, αλλά το χαμόγελο που βγαίνει από μέσα, το έχω επικυρώσει και σε εσένα και σε όλους τους φίλους που μιλήσανε, ο καθένας με τον τρόπο του. Αλλά θέλω να ρωτήσω τα κορίτσια. Εμείς εκείνο που είδαμε είναι πραγματικά αυτό το οποίο απεικονίζεται εδώ με λόγια. Μας εντυπωσίασε η εικόνα που είδαμε εκεί. Δηλαδή, όλη αυτή η συντροφικότητα, η προσοχή. Ξέρεις ότι είναι πολύ ευτυχισμένη εικόνα για να είναι πραγματική. Ναι, σαφώς. έχουμε κάποιες απορίες ό,τι αφορά το διαδικαστικό και τη σχέση τους με την ορθόδοξη θρησκεία. Σαφώς. Δηλαδή. Αυτό το οποίο ετέθη από σένα από την αρχή. Δεν ακούσαμε πουθενά να αναφέρεται το όνομα της Παναγίας. Η σχέση μας με τη θρησκεία είναι αυτή η οποία είναι του πιο απλού θεατή. Θα θέλαμε να μας λυθούν κάποια πράγματα, κάποιες απορίες. Ναι, αλλά μόνο εκεί να το κατευθύνουμε, γιατί εγώ όταν ακούμε τέτοια και εγώ δεν θα κάνω τέτοιες ερωτήσεις, είδα το Ιεραποστολή. Ναι, σαφώς υπάρχει κάποια αναμφισβήτητη σχέση με
τη θρησκεία, δεν έχουμε καταλάβει ποια είναι. Αν είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αν πηγαίνουν στην Εκκλησία, αν πήγαινε, ας πούμε, ένας ιερέας στο στέκι, πώς θα τον δέχονταν. Δεν το έχουμε αντιληφθεί αυτό πλήρως. Μόνο θα τον δέχονταν, εκεί δεν είναι. Αλλά το θέμα, το θέμα είναι ο ιερέας. Πώς θα δέχονταν το στέκι. Αντίστροφο. Και αν υπάρχει λόγος να υπάρξει κάποια αντίδραση από τον ιερέα. Γιατί ήδη ο κύριος Αρμένης είπε, αν ο ιερέας θα δεχόταν το στέκι, γιατί να υπάρχει λόγος να μην το δεχτεί. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Αλλά δεν θα απολογηθεί. Όχι, μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Αν όχι, δεν είναι θέμα του Ηλία, είναι θέμα του ιερέα. Τι μπορεί να πει για αυτό. Μπορώ να απαντήσω. Ναι. Γιατί να υπάρχει λόγος όμως να υποθέτουμε. Εσύ πιστεύεις ότι πίσω από εδώ κρύβεται κάποια. Ανδρέα, είμαστε στο κοντρόλ. Παρακαλούν να κατεβούμε και να ακούμε. Ποιος είσαι καταρχήν. Καταρχήν, πατήρ Νεκτάριος Σολδάτος, γνωστός στη εκπομπή σας. Μάλιστα, που είχατε έρθει οι δύο πατεράδες με τη μοναχή και είχαμε συζητήσει. Ακριβώς. Ακούω για τη φωνή σου που είναι ιδιότυπη, γιατί είσαι εκ Ιουγκοσλαβίας, έτσι δεν είναι. Κατά λάθος, γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη, έζησα στην Αυστρία και εκεί μεγάλωσα και ύστερα 12 χρόνια ήμουν στη Σερβία. Στη Σερβία, μάλιστα. Κατεβείτε. Όχι. Ευχαριστώ. Αυτό είχαμε συμφωνήσει. Ότι με ποιος, με εμένα. Ναι, είχαμε συμφωνία. Πρώτα-πρώτα, εάν ότι κύριος νομίζει ότι. Δεν θα γίνει αντιπαράθεση. Δεν μπορεί να κάνει ένα διάλογο. Μισό λεπτό. Ξέρεις κάτι εσύ για την ελπίδα. Εάν πραγματικά έχετε άποψη για την ελπίδα, κατεβείτε. Αν έχετε γενικότερη άποψη, δεν έχετε νόημα στην εκπομπή. Ναι, και βεβαίως έχω. Τι είναι η ελπίδα. Για μένα το ίδιο όπως έχει κάνει Μαχαρίση στη Αμερική. Που παραπλάνησε. Ποια είναι, πώς είναι. Μαχαρίση, βουλιστής. Μαχαρίση, μαχές. Ναι. Εδώ και ο οποίος παραπλάνησε νεολαία στην Αμερική και έκανε πολλές προστριβές, γνωστές σακλαμάρες. Είχε τόσα αυτοκίνητα και εξίστου ήταν αγάπη. Συγγνώμη. Να αφήνουμε μουρλαμάρες και καζομάρες. Να μιλάμε σοβαρά. Ναι, αλλά δεν λέμε μουρλαμάρες. Να σου πω κάτι. Όταν εγώ κάποτε ήμουν στον δρόμο και άλλαξε ζωή μου, δεν λέω μουρλαμάρες. Ο τόνος της φωνής του ανθρώπου αυτού και ο τρόπος που μιλάει. Όχι, αλλά δεν μπορεί να μου λες εμένα με ξέρει. Δεν έχετε ξαναδεί εμένα ποτέ. Να τα συνδέω. Μισό λεπτό. Και δεν έχουμε μιλήσει όλοι. Ηλία, έχετε σύγκρουση με την Εκκλησία. Με την Εκκλησία. Καμία. Η Εκκλησία έχει σύγκρουση. Να βάλουμε τα πράγματα στη θέση. Συμφωνήσαμε ότι εκεί κάνουμε μια δουλειά. Τώρα δεν ξέρω αν θα το κόψετε αυτό, το βάλετε. Εγώ θα έλεγα να το βάλετε αυτή, να το, αυτό το κομμάτι. Στο κομμάτι που λέω τώρα, μην το κόψετε. Και τι σύνδρομο για να, για να καταλάβει ο κόσμος. Γιατί έχεις τη μύγα. Όχι, δεν έχω τη μύγα. Αλλά επειδή καμιά φορά κόβουν και ράβουν στα κανάλια και περνάνε ό,τι θέλουν αυτοί. Έτσι. Θα ήθελα, Αντρέα, προσωπικά από σένα αυτό να μπει. Λοιπόν, και θέλω να δώσω μια εξήγηση. Επειδή αυτό μου ζητάς, μια εξήγηση. Λοιπόν, και λέω ότι εμείς κάνουμε μια δουλειά εκεί πέρα που δεν μας μένει άλλος χρόνος. Καθόλου να τρέξουμε για δημοσιότητα. Περάσαν από εκεί οι κοπέλες, οι συνεργάτησες, πολύ καλές και γλυκές, και είπαν αυτό θέλουμε να το προβάλλουμε προς τα έξω, να δουν κι άλλοι και να βοηθήσουν, να βοηθηθούν κλπ. Δεν είμαστε αυτή τη στιγμή καθαρά Ορθόδοξοι, με την έννοια ότι είμαστε κάτω από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Σεβόμαστε την Ορθόδοξη Εκκλησία, σεβόμαστε κάθε ομάδα και κάθε Εκκλησία. Λοιπόν, αυτό τώρα που συμβαίνει εδώ, εγώ διαφωνώ. Έτσι, δεν το συμφωνήσαμε. Θα συνεχίσουμε, μην ανησυχείς. Λοιπόν, και επειδή ακριβώς σεβόμαστε όλες τις ομάδες, δεν φανατιζόμαστε και θέλουμε να είμαστε εκεί που μας έβαλε ο Θεός, να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. Όποιος θέλει να το κάνει, αυτό μπορεί να το κάνει και δεν είναι ανάγκη να μας βάλουν κάποια ταμπέλα επάνω μας. Έτσι. Λία, να ρωτήσω. Να δεν έχουμε σχέση. Ναι, βεβαίως, να μιλήσω. Με καμία, όχι. Θα ήθελα λίγο αυτό το θέμα. Εδώ. Δεν έχουμε πρόθεση όμως, ούτε διάθεση. Να ακούσουμε, μη μονολογήσεις. Δεν θέλω να φύγεις λίγο σε άλλον. Εδώ θα ξεκινάγε, μισό λεπτό, θα ξεκινάγε η εκπομπή και μου είπε ότι είναι ο ιδρυτής. Εγώ το αφήνω τώρα κάτω και φεύγουμε όλοι. Εντάξει, πάει. Τι είναι, αγέλη που θα τους πεις να φύγουνε. Θα φύγουμε όλοι, γιατί αν θα φύγω εγώ και θα φύγουν οι άνθρωποι εδώ που έχουμε έρθει για να παρουσιάσουμε κάτι. Φύγουν όλοι. Εντάξει, όχι. Έχουμε φύγει από ένα θέμα. Μπορείτε εσείς να μιλάτε. Όχι, να ακούσω από εκεί. Σας καλώ το θέμα. Το θέμα είναι η προσωπική μαρτυρία. Η προσωπική μαρτυρία του. Όχι, να τελειώσω.
Η προσωπική μαρτυρία του Παναγιώτη δεν έχει ακουστεί ακόμα. Η προσωπική μαρτυρία του Γιάννη, του Βασίλη, του Θανάση. Θα ακουστούν όλα αυτά. Και θα ακουστούν μαρτυρίες ανθρώπων που έχουν έρθει εδώ. Όχι, που εδώ δεν είχαμε συμφωνήσει στην εκπομπή. Εδώ θα ξεκαθαρίσουμε άλλο πράγμα με τους ανθρώπους. Όχι, εγώ είμαι ακριβώς σε αυτό. Σηκωνόμαστε τώρα, παρακαλώ. Και όχι, οι κύριοι θα βγουν έξω από το στούδιο. Δεν είμαστε κύριοι, είμαστε πατέρες, παρακαλώ. Εγώ θέλω να έρθω στο στέκι σας να δούμε τι είστε τελικά. Άρα και φοβάστε. Δεν θέλετε ακαδημαϊκή συζήτηση. Γιατί έχετε άλλους σκοπούς. Δεν είναι καιρός να γνωριστούμε αν δεν φόραγα αυτά τα ράσα και μου να αφήσει πολιτικά οι στόχους όπως προς τα κουστούμε. Συγγνώμη, παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ, καθίστε, παρακαλώ. Αυτό το κάνετε αυτή τη στιγμή εδώ στην παρακαλώ πολύ. Κύριε Ανδρέα, βάλτε τον κύριο να πού το πάει και ταιριάζεται ακριβώς με αυτούς φωτιστές. Παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί πανικοβάλλεστε, γιατί πανικοβάλλεστε. Σας σέβομαι, καθίστε. Γιατί πανικοβάλλεστε. Αυτό παρακαλώ πολύ. Μπορώ να εξάσω λίγο, δεν με ακούγεται. Λίγο ησυχία, λίγο ησυχία. Να εξηγήσω κάτι. Ότι οι άνθρωποι ήρθαν για άλλη εκπομπή. Όχι βέβαια. Ότι οι άνθρωποι ήρθαν για άλλη εκπομπή. Δεν μπορούν να εδώ και με τους Γεχοβάδες. Ακόμη διαλεγόμεθα. Εσείς γιατί δεν διαλέγεστε. Παρακαλώ, ακούγα να πάνε και να εγώ θέλω. Εγώ που κάνω την εκπομπή δεν είχα κανένα πρόβλημα να ακούσω τα παιδιά και έχω και όλο το θάρρος της γνώμης μου να βγάλω τα στοιχεία της δυσπιστίας, τα στοιχεία της δυσπιστίας και να μου απαντήσετε. Αλλά αυτός ο φανατισμός να μην πει ο άνθρωπος τη γνώμη του δεν την έχω. Μα η Εκκλησία, κύριε Μικρούτσικε, διαλέγεται το Οικουμενικό Πατριαρχείο που αντιπροσωπεύω εγώ μέχρι και το Ισλάμ κάνει. Βεβαίως. Γιατί δεν θέλουν οι κύριοι. Βεβαίως. Αυτό τι άποψη είναι. Μια από εκεί και πέρα ξεκαθαρίζουμε τι είναι το σωστό, τι δεν είναι. Να έρθουμε γιατί δεν μας καλείτε. Γιατί δεν μας καλείτε. Μόνο αγάπη έχει να λέτε λόγια. Ποια είναι τα λόγια σας, τα έργα σας. Η εκπομπή ήταν να βγάλετε στον αέρα τι είναι το στέκι. Λοιπόν, ας θα έρθουν στο στέκι. Ναι, να έρθουν στο στέκι. Δεν έχουμε σχέση εμείς με πουδιστές. Πού το βρήκατε. Κάνουμε διάλογο, δώστε μου. Έχεις έρθει πουδιστικό. Τι απαντήσεις μόνοι, κοιτάω σοβαρά λόγια. Γιατί ο Θεός κάνει τον κάθε ένα από την ανάγκη. Πώς βαλαντήσεις. Εγώ ξέρω να το διευθύνω και να βγαίνει και αυτή η γνώμη ως πολιτισμένος πήγα. Αυτό το πέμπτο σημαίνει πολλά. Ορίστε κάστε εσείς. Εσείς δεν είστε πολιτισμένοι. Για ποιο λόγο είναι πολιτισμένοι. Μπήκατε εδώ πάνω. Αφήστε με. Η εκκλησία είναι πολύ αδιαπούμε οι πράγματι. Εγώ είμαι γιατρός. Όχι δεν φεύγω. Εμείς αφήνουμε απαιτεί. Τι κοντρόλε πάνω. Δεν σας αρέσει ο διάλογο. Όχι γιατί δεν θέλετε διάλογο. Δεν σας αρέσει ο διάλογο. Είστε φασίστε. Είστε φασίστες άλλο. Είστε καταδημοκράτες. Είστε οι Ορθόδοξοι και κάθε κλεισίες δημοκρατικούς. Αν είστε φασίστες άλλο. Οι ιερείς να βγουν έξω άποψη για να πω την άποψή μου. Θα πω τις προσωπικές μου απόψεις και θα απαιτώ ιερείς έξω. Όλοι μέσα. Αυτό λέγεται δημοκρατία. Δεν γίνεται αντιπαράσταση. Ξέρεις που τι με έχουν πει. Θα απαντήσω. Δεν σέβεστε, δεν λένε το κύριο, τον πατέρα Καψάνη θα τον λέγανε κύριο. Άγιο καθηγούμενο, τον γνωρίζω καλύτερα τον πατέρα Καψάνη. Κάτσε. Δεν είναι κύριος, είναι πατήρ, λάθος κάνετε. Ή δέχεστε την ιεροσύνη ή δεν τη δέχεστε. Οπότε δεν μιλάς. Δεν τη σέβεστε. Να φύγουν οι πατέρες. Ό,τι μόλις θέλουν να κλείσουν οι κάμερες, να πας σε δικό σου δύο. Δεν θα έρθω στη Σαντοβριάνο. Αν ήμουν με κουστούμι όπως στο Πατριαρχείο θα με δεχόσασταν. Όχι, δεν θα κλείσει καμία. Γιατί δεν με δέχεστε. Καμία κάμερα. Και λέω δει κανένα. Όχι. Αν πιστεύεις ότι διακρίνουμε άσχημα την κουβέντα να μην με καταγγείλει. Όχι. Τον αντικρούεται με επιχειρήματα.
επιχειρήματα. Με επιχειρήματα. Δεν ξέρω. Μπράβο παιδί. Και ο Δήμαρχος Μαλαξίδης θα απαντούσε. Είναι φασίστας ή δημοκράτης. Εγώ αυτό θέλω. Όχι, δεν είσαι δημοκράτης. Η ομάδα δεν είναι δημοκράτης. Καθόλου δεν είσαι δημοκράτης. Καλώς σου και εγώ, επειδή λυπούμε που είσαι λάγωνας. Διότι ο τρόπος και η συμπεριφορά σας είναι φασιστικότατη. Ούτε σεβασμό, ούτε δημοκρατία. Πού είναι η αγάπη που λέγατε τόση ώρα. Καμία αγάπη εγώ δεν βλέπω. Καμία αγάπη εγώ δεν βλέπω. Πού είναι η αγάπη. Με στα λόγια. Πού είναι η αγάπη. Εγώ δεν είδα καμία αγάπη. Όχι, δεν μας ακούσε. Δεν μας ακούσε. Φρικότατη. Μα εφόσον δεν ξεκαθαρίστε με τι είστε, Προτεστάντες, Γεχοβάδες, Καθολικοί, Παλαιοκαθολικοί. Δεν υπάρχει χριστιανοί. Αλλά επιτελείτε διαφορετικό έργο και έχετε άλλους σκοπούς. Άλλους σκοπούς, διότι παραφερά στον κόσμο και δεν επιτρέπεται να ακούει κανένας λόγος της Εκκλησίας, ούτε των ιερών, ούτε των ιερομονάχων, ούτε κανένα. Έριζε τον μοναχισμό, έριζε Εκκλησία. Κάντε χιλιόμετρα για να πάρετε ένα προσήλιο και τον κάνετε χειρότερο από εσάς. Μάλιστα. Είστε Παρισαίος, αυτό σου λέω. Μάλιστα, εγώ είμαι Παρισαίος. Ναι, είστε Παρισαίος. Ωραία. Και δεν έχει σχέση με το Θεό, γιατί ποτέ δεν είδε στην Ομόνια στην πλατεία Βάτης. Πού το ξέρεις εσύ αν κατεβήκαμε εμείς. Εκεί ζω. Α, εκεί ζεις. Μα δεν το ξέρεις ότι μπορούμε να σκοφαντηθούμε ιερείς. Εκεί πέρα να κατέβουμε. Και εσείς επιτελείτε θεάρεστο έργο. Δεν πιστεύω. Να έχει κουραγιό και αρέσει το στόχο. Για ποιο λόγο μπορεί να κάνει διάφορα με την Εκκλησία, με την Εκκλησία. Δεν ξέρει να κάνει. Κάθισε βρε παιδάκι. Το στέκι κάνει παράνομο. Όχι, να μας πείτε το στέκι να έρθουμε να διαλεχτούμε αν θέλετε. Αν δεν θέλετε να πούμε. Δεν μπορεί να συνδιαλλαγεί με όλα. Ευκαιρία. Ευκαιρία. Αφού ήταν οι άνθρωποι εδώ πέρα και έχουμε να κάνουμε ένα διάλογο. Να το ψυχομάνεις, γύρισε τα μοναστήρια. Το σέβομαι αυτό. Κύριε. Το σέβομαι. 90% με χαματίσει. Να ακούσουμε με υπόλοιπο. Να βρήκες την αλήθεια και να πού ξέρεις εσύ εγώ αν πλανήθηκα για να φτάσω που έγινα παπάς. Δεν έγινε κατά λεπτά. Ούτε γιατί δεν είχα τι να κάνω στη ζωή μου. Δηλαδή, κοίτας τώρα, δεν γίνεται διάφορα με εκκλησία ποτέ με τους γερείς, τι μπορεί να θέλω να ακούω. Μα πατέρα μου, εδώ και με τους Γεχοβάδες, σαν λαϊκός θεολόγος, έκανα διάλογο και κάνουμε και με τους Προτεστάντες και με τους Αγγλικανούς και με το Ισλάμ. Αυτοί οι κύριοι γιατί δεν δέχονται. Γιατί δεν δέχονται. Να μας πούνε το λόγο. Υπάρχει που μυρίζει δηλαδή του Ζεβριανού και εμείς θα το αναφέρουμε στην Εκκλησία, στις αιρέσεις, στον πατέρα Κυριάκο Τσουρό, θα τον πάρουμε αύριο. Βέβαια και τελείωσε και θα ξεκαθαρίσουμε τη θέση. Ποιοι είναι αυτοί. Γιατί δεν καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω. Ανοησίες δεν καταλαβαίνω. Έτσι λέει ο Λόγος. Γιατί λέτε ότι είσαστε ανθρώπινοι. Ναι, ναι, πάρ' το, πάρ' το. Μετά από μια θυελώδη ώρα, πέρασε μια θυελώδης ώρα, με ανεπίτρεπτα πράγματα. Τα θεωρώ ανεπίτρεπτα γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε πάντα το χωροχρονικό, δηλαδή ότι βρισκόμαστε στην Ελλάδα, στην Αθήνα, 4 χρόνια πριν από το 2000 μετά Χριστόν. Είναι ανεπίτρεπτα πράγματα. Δικαίωμά του κανείς να συνδιαλέγεται με κάποιους. Δηλαδή, η συγκεκριμένη ομάδα, για κάποιους λόγους, οι οποίοι βέβαια λόγοι δεν είναι τυχαίοι, που κανείς θα πρέπει να τους υπογραμμίσει, δεν θέλει με ανθρώπους της ιεροσύνης, με πατεράδες εδώ, με παπάδες, να συνομιλήσει. Δικαίωμά τους λοιπόν να φύγουν. Αν δεν θέλουν αυτό το διάλογο, κρίνονται βέβαια από αυτό. Αλλά το να μην επιτρέπουν στο στούντιο να γίνει αυτή η κουβέντα που μετά από μια ώρα και βεβαίως με κλίση της αστυνομίας και με δυσκολία δυσκολεύτηκε το αστυνομικό όργανο να τους βγάλει έξω. Κάποια στιγμή έγινε και το εξής. Έπιασα τον αστυνομικό να του πω κάτι και ήρθε αυτός ο Ηλίας Αρμένης, ο ιδρυτής, και δεν με άφηνε να μιλήσω με τον αστυνομικό. Λέει, όχι, θα τα πείτε μπροστά μου. Του λέω, το βράδυ θα συναντήσω τη γυναίκα μου, θα έρθεις. Είναι τρομερό.
Είναι τρομερό. Και μέσα σε όλο αυτό το πράγμα, άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν με τους παπάδες να συνομιλήσουν, οι οποίοι δεν είναι φανατικοί άνθρωποι, οι άνθρωποι της Ορθοδοξίας, έχουν μία άποψη. Θα μπορούσε να μην έχουν έρθει. Αλλά αυτή τη στιγμή έρχονται και ο καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται, γιατί να μην γίνει αυτός ο διάλογος, τον οποίον εγώ με κακότεχνο τρόπο τον έβγαζα. Μήπως είστε αίρες, μήπως είσαι και όχι ενημερωμένος. Εκφράζοντας μια γενικότερη δυσπιστία. Και είδαμε να την ανατρέπουν με ωραία λόγια και όχι με ωραίες πράξεις. Διότι μόλις είδαν τα ράσα, όπως ο διάολος μυρίζει το λιβάνι. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και σηκώθηκε ο ηγέτης, πάμε, και φύγαν όλοι, καθυβρίζοντας τους πάντες και τα πάντα, λέγοντας ότι θα μηνύσουν, ότι θα πάρουν την κασέτα, ότι δεν θα γίνει η εκπομπή, ότι είναι ανεπίθετο, ότι είναι φασίστες, ότι ο Αντένα, το τι λέγανε, τι συμφέροντα ανακαλύπτανε και το ένα και το άλλο, και στο τέλος με λέγανε μικρούτσικο στο ήθος. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν τους είπα ότι μπορεί να έρθει ο πατέρας Νεκτάριος Σολδάτος ή ο πατέρας Γερμανός Κυπρέος ή ο πατέρας Δημήτρης Παυλίδης, όπου και εγώ ενημερώθηκα τώρα που σας είδα. Και έτσι γίνονται οι εκπομπές. Και μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα κάθε φορά όλα τα στρώματα, όλοι οι χώροι να εκφράζουν τις απόψεις τους. Δεν ήταν μια εκπομπή εξομολόγησης, πήγε να ξεκινήσει μια εξομολόγηση, αλλά εδώ ήταν μια ομάδα ανθρώπων, καλοκάγαθων κατά τα άλλα, που πιστεύουν στην αγάπη. Ποια αγάπη? Την είδαμε. Βία, παρολίγο να βγει βία. Δεν πιστεύουν στο διάλογο και κατηγορούν τους άλλους για φασίστες. Μα με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά θα πρέπει, επειδή είμαι άνθρωπος που ήμουν φοιτητής στη δικτατορία, όταν είχες τον αντίπαλό σου, ο οποίος σου καταστρατηγούσε την ελευθερία σου, σου έδινε δικαίωμα λόγου. Έστω και αν αυτός είχε την εξουσία και την πλήρωνε στο τέλος. Αλλά εγώ στη σύλληψή μου, στην ασφάλεια, έλεγα τις απόψεις μου. Τώρα, με φόβο, με τρόμο, τις έλεγα. Εδώ πέρα δεν μπορούσα να πω τις απόψεις μου. Σε αυτό το χώρο ήθελα να τα πάρουν όλα. Όλο. Δεν φεύγανε. Δεν φεύγανε από αυτό το χώρο. Ο οποίος είναι ένας χώρος άσυλο, που τους κάλεσε, λέγανε τις απόψεις τους ανεμπόδιστα και ξαφνικά είδαν το ράσο και φύγανε. Τι είναι αυτό το πράγμα? Μόνο σε κινηματογραφικά έργα έχω δει το Δράκουλα που του κάνεις έτσι και κάτι παθαίνει. Δεν είναι τρομερό? Με συγχωρείτε που μιλάω όχι, με αυτόν τον έτσι, τρόπο. Όχι, έτσι και χειρότερα θα μίλαγα εγώ αν ήμουν δημοσιογράφος. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μίλα από το πόστο σου, από τη θέση σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εκπομπή. Σας γνωρίζω από κοντά. Σας θαυμάζω. Θαυμάζω τον αδερφό σας, τον τέος υπουργό, ναι, τον μουσουργό κλπ. Ευχαριστώ για την εκπομπή, για τη συγκατάβασή σας, για την αγάπη σας κλπ. Που μας δείξατε εδώ. Αλλά εγώ προκαταλήφθηκα εδώ πέρα όταν είδα να μιλάνε τόσο ωραία και λέω θα κάνουμε τόσο ωραίο διάλογο. Έστω και καλό και κακό. Έτσι δεν είναι ο διάλογος. Θα σε διακόψω μόνο. Ναι. Εγώ ήμουν έτοιμος, ναι, και εφόσον έρθετε και μιλήσουμε, και αρθούν αυτές οι αρχικές, να πάω σε επόμενο γύρισμα να δω τι γίνεται και αν πειθόμουν σε όλα τα επίπεδα, γιατί είμαι και φορέας και μιας γενικότερης συνείδησης. Δηλαδή, μάλιστα, αν πω στον κόσμο ότι εκεί κάτι γίνεται, πρέπει να είμαι υπεύθυνος αυτής της κουβέντας. Άρα να το έχω ψάξει. Ήμουν λοιπόν έτοιμος να ενεργοποιήσω δυνάμεις υπέρ των παιδιών. Αν πραγματικά το θέμα των αστέγων, το θέμα των ναρκωμανών, μια κοινότητα ανθρώπων η οποία δεν έχει άλλα συμφέροντα, γιατί να μην βοηθήσουμε? Το έχω κάνει στο παρελθόν και το μετερίζει της τηλεόρασης είναι σημαντικό. Βέβαια. Όπως η εκκλησία, όπως μάλιστα τέτοιες πρωτοβουλίες και η τηλεόραση ενωμένη για να μην χαθεί η κοινότητα των ανθρώπων. Βεβαίως. Λυπούμε. Τελικά δεν μας προσδιορίσαν, ακούγαμε από το πλατό επάνω. Τελικά ποια ομολογία, τι είναι? Όχι, μας λέει μια θρησκεία. Τι χριστιανοί, τι χριστιανοί? Μα τι χριστιανοί? Χριστιανοί υπάρχουν πολλοί. Εσείς με τη συμπεριφορά τους πλέον πάτε, γιατί δεν γνωρίζετε, ναι, την ελπίδα. Δεν ερχόσασταν εδώ. Όχι, πρώτη φορά άκουσαμε. Ναι, δεν ερχόσασταν εδώ έχοντας συγκεκριμένα πράγματα. Όχι, βεβαίως. Από τη συμπεριφορά όμως που ζήσατε και είδατε και από αυτό τη μίγα που υπήρξε όταν είδαν το ράσο, τι σκέψεις κάνετε? Πιστεύετε ότι πίσω από αυτά κάτι κρύβεται? Αν θέλουμε να μιλήσουμε, ναι, πραγματικά, βέβαια, πρέπει να κρύβεται κάποια δύναμη. Δεν ξέρουμε. Από την Αμερική είναι, από την Αυστραλία είναι, από την Ιαπωνία είναι, από κάπου. Πού μισθοδοτούνε καταρχάς? Από το υστέρημα των μελών. Το έθεσα το ερώτημα. Μάλιστα. Και ότι από εκεί. Και δίδεται, μα δεν μας δίδεται καθημερινό φαγητό. Ναι, 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 ναι. Μα εμείς τους είπαμε, και εγώ τους είπα πρώτος, να πάμε να τους επισκεφτούμε. Και παρακαλώ, λέω, αφήστε τα στοιχεία, το τηλέφωνο, διευθυνσίες σας κλπ. Στα το Βριάνδο να έρθουμε να σας επισκεφτούμε κλπ. Δεν ξέρω τώρα, θα το κάνουν, δικό τους πρόβλημα. Αυτή είναι για μηνύσεις τώρα έξω.
Α, έτσι είπαν για μηνύσεις. Μάλιστα. Και περιμένουν απ' έξω τώρα. Έχουμε κλείσει τις πόρτες, αλλά είναι ακόμα μέσα στο χώρο του. Μάλιστα. Για να φύγουν αυτά τα 15 μέτρα, αυτός ο χώρος είναι άσυλο. Δεν μπορεί να μπει κανείς ούτε να μεσηλάβει, ούτε να καταλάβει το χώρο, ούτε τίποτα. Μάλιστα. Είναι ένας χώρος. Γνωρίζω, όπως είναι και το πανεπιστήμιο, όπως είναι και η εκκλησία κλπ. Δικαίωμά τους να φύγουν, βεβαίως κρίνονται. Διότι δεν ήρθατε εδώ πέρα να τους πυροβολήσετε. Όχι βέβαια. Άνθρωποι αλλά ούτε της και εκκλησίας. Αυτοί πάλι να πυροβολήσουν εμάς. Δικαίωμά τους να φύγουν, αλλά δεν είναι δικαίωμά τους να παρακολύουν για μια ώρα αυτή εδώ την εκπομπή και να λένε ότι δεν θα αφήσουν την εκπομπή να συνεχιστεί. Αν δεν πάρουν το tape να το καταστρέψουν. Και διαφωνώ για τις αντιδημοκρατικές και μη χαρακτηριζόμενες ενέργειες. Διότι δεν είναι μόνο αυτά που έκαναν, είναι και πώς χαρακτήριζαν όλους τους υπόλοιπους. Η προσέλευσή σας εδώ τους τιμά. Και αν είχα φέρει και τους αγρότες από τα οδοφράγματα και τους εργάτες και κυβερνητικούς, μεγάλη τους συγχάρη που ασχολείται όλος ο κόσμος. Κύριε Μεσβέτσικο, δεν διαφωνώ με το συλλειτουργό μου και συγγραφό, αλλά αυτή είναι. Κοιτάξτε, εμείς τώρα... Έχετε γνώση του θέματος, τους ξέρετε αυτούς? Βέβαια. Γιατί ο πατέρας Γερμανός είπε δεν ξέρω. Όχι, λοιπόν, πρώτη φορά το ακούω. Εγώ ξέρω πρώτη φορά. Κοιτάξτε, εμείς γυρίς είτε της Διασποράς, είτε εδώ Αρχιεπισκοπή Αττινών. Τώρα ο Γερμανός ήταν πολύ μακριά. Ο πατήρ Γερμανός ήταν στο Ρόδο, ως γνωστό μου. Λοιπόν, και δεν είχαν περίπτωση τόσο πολύ να ασχολούνται με αίρεση. Λέγεται αίρεση. Απλά λέγεται αίρεση. Τι, η ελπίδα, το στέκει ελπίδα είναι αίρεση? Βέβαια. Βέβαια είναι. Το υποθέτεις? Υποθετούμε, διότι, όχι μόνο να υποθετούμε, είμαστε σιγουρότατοι. Κοιτάξτε. Από αυτά που άκουσες ή το ξέρεις πριν έρθεις εδώ? Πριν έρθω εδώ. Α. Πριν έρθω εδώ. Κοιτάξτε, και ελπίδα, και υπάρχει ένα άλλη παραθρησκευτική να πούμε οργάνωση, που μαζεύουν τα νεολαία και λένε ότι κάνουν κάτι χριστιανικό. Το ξέρουμε αυτό. Το ξέρουμε. Και... κάτω από το, από το όνομα και από το λόγο του Θεού γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα. Όλες οι αιρέσεις, όλες οι παραθρησκευτικές οργανώσεις και πολλά πράγματα. Και ξεπλένουν και χρήματα και. Και τις διασποράς. Εγώ θέλω, αν ξέρεις κάτι για την ελπίδα, συγγνώμη. Ναι. Μην μου μιλήσεις για άλλα πράγματα, αν ξέρεις για το στέκι η ελπίδα. Ναι, ναι, αυτό μιλάω. Μάλιστα. Κρίμα λέω είναι και γιατί εδώ στην αρχιεπισκοπή. Και εμείς επάνω στη Ρώσικη Διασπορά, δηλαδή οι επίσκοποι μας επάνω, Μελκισεδέκ, Σεραφείμ και οι υπόλοιποι, δεν θέλουν να απασχολούνται με τέτοια πράγματα, όμως είναι απαραίτητο. Όμως, αυτή η ομάδα οποία ήταν, σαν να υπάρχει κάποιο υπνοτισμό, σαν να υπάρχει, πώς να σας πω, κάτι τρομερό, να σας πω κάτι, εμείς δεν είμαστε πνευματιστές, εμείς είμαστε γερείς. Και δεν πιστεύουμε τέτοια πράγματα. Μίλαγε με την Παναγία, άλλος μίλαγε με το Άγιο Γεώργιο. Τέτοια πράγματα εμείς δεν μιλάμε. Γιατί για μας αυτό είναι ζουρλαμάρα, όπως και είπα. Αυτό είναι μουρλαμάρα. Και δεν πιστεύουμε τέτοια πράγματα, διότι είμαστε γερωμένοι. Τώρα αυτό το έχω δει, να σας πω αλήθεια, αν μπορούσα εγώ να αντιδράσω με τέτοιο τρόπο, από συγγνώμη παιδί μου, είναι φαντασία σου, δεν θέλω να κουβεντιάζω. Διότι είναι φαντασία σου. Και είναι φανατισμό, ένα τρελό φανατισμό. Τελικά τι γίνεται, τουλάχιστον τι ψάχνουν από τους μέλους τους. Εγώ τα ήθελα να ρωτάω. Τους μέλους, κάτι άρχισε ο Μικρούτσικος. Δεν θα σου κάνουν τη χάρη, πήγαν όλοι οι μέλη. Να πει αλήθεια ένας από αυτούς. Σας ψάχνουν να δουλεύετε. Σας ψάχνουν για αυτούς, δηλαδή. Μάλλον αγροτικοί. Σας ψάχνουν να δίνετε λεφτά. Σας ψάχνουν κάτι άλλο, πέστε μας. Θα ήθελα λίγο τένια και τη δικιά σου άποψη, μιας και παραβρέθηκες και όπως σε έχει χρήσει και ο πατέρας Νεκτάριος ψυχολόγο, ψυχολόγος της εκπομπής, να πεις λιγάκι για αυτά που ζήσαμε μαζί. Καταρχήν, Ανδρέα, από τις ομολογίες προσωπικές που ακούσαμε των μελών αυτών οι οποίοι νιώθουν ότι έχουν λυτρωθεί, γιατί ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν βρεθεί μέσα στο περιθώριο της ζωής και εκεί βρήκαν ανθρώπους οι οποίοι τις αγκαλιάσανε, ήταν πάρα πολύ συγκινητικό όπως το παρουσιάσανε. Και φαντάζομαι ότι αυτή την συναισθηματική έξαψη που εγώ ένιωσα όταν άκουγα να κάνουν ένα τέτοιο έργο, φαντάζομαι ότι νιώθουν και πάρα πολλοί μοναχικοί άνθρωποι, οι οποίοι μην έχοντας κάποιον να τους βοηθήσει, όταν τους απλώνεις κάποιο χέρι και τους πείθεις ότι αυτό το χέρι που απλώνεις είναι αγάπη, δεν το αρνούνται και κανείς δεν είναι την αγάπη. Για όνομα του Θεού, εδώ βασίζεται όλη η ζωή μας πάνω στην αγάπη.
Άρχισε λοιπόν να γοητεύομαι από αυτά που άκουσα και άρχισε έτσι να νιώθω μέσα μου μια ελπίδα ότι κοίταξε να δεις, μέσα στην ερημιά της Ομόνοιας υπάρχει και ένα υπόγειο στο οποίο χτυπάει η καρδιά της ανθρωπότητας και της ανθρωπιάς, και εμείς είμαστε εδώ πέρα μάρτυρες αυτής όλης της ιστορίας. Το γεγονός ότι προσπαθούσαν να μην μιλήσουν καθαρά για το που τοποθετούνται και να λέγονται χριστιανοί γενικώς, δεν μπορώ να πω ότι αυτό μου δημιούργησε ιδιαίτερα ερωτηματικά. Όταν είδε λοιπόν την αντίδραση του ιδρυτή, ειλικρινά στεναχωρέθηκα πάρα πολύ, γιατί αν κάνεις ένα θεάρεστο έργο, Ανδρέα, εκείνο που θέλεις να φανεί είναι με τη μαρτυρία σου, ακόμη και με την κριτική και με την αφισβήτηση, αυτό είναι, έτσι δεν είναι, Πάτερ, ότι με την αφισβήτηση έρχεται η αλήθεια. Αυτό δεν το σηκώνανε, ήταν κάτι που για μένα αμέσως με έβαζε σε πάρα πολύ σοβαρές υπόνοιες. Και όχι μόνο αυτό, φύγανε καθυβρίζοντας τους πάντες και τα πάντα και τρομοκρατώντας και λέγοντας ότι εδώ, σε αυτό το πλατό, αν δεν πάρουμε το tape, δεν θα ξαναγραφτεί η εκπομπή. Είπαν ότι θα το κάνουν καλοκαιρινό. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που ήρθατε και θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για το γεγονός ότι η δικιά σας η προσέλευση εδώ πέρα έκανε να πέσουν οι μάσκες και να φύγουν τα προσωπία και να φανεί η πραγματικότητα, ώστε και η εκπομπή και εμείς, αλλά δεν είναι η εκπομπή, να μην πέσει σε μία παγίδα, είναι οι τηλεθεατές, γιατί μας βλέπει κόσμος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό και για το λόγο σας. Να μας έχει ο Θεός καλά, να μπορούμε να αποφεύγουμε βιτρίνες ελπίδες και να ανακαλύπτουμε την ουσιαστική και την πραγματική ελπίδα, που είναι η ελπίδα να ζήσουμε μια καλή ζωή. Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Τα βράδια στα ξαφνικά.